Πολλοί λέγουν ότι στις ηλεκτρονικές κάρτες δεν υπάρχει το 666. Όμως ο εφευρέτης του θηρίου των Βρυξελών, Λάρι Γκρόσκον, και διευθυντής της ρομποτικής διεθνούς και ένας από τους εξέχοντες ειδικούς της ρομποτικής, μας λέγει σε μια συνέντευξη που έδωσε στη Νότια Καρολίνα. Σε αυτή τη μαγνητοφωνημένη κασέτα αποκαλύπτει ότι ήξερε πράγματι ότι εγκαθιστώντας το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα εκπλήρωνε μια βιβλική προφητεία. Αποκαλύπτει ότι αν έχετε τώρα πιστωτική κάρτα και τη βάλετε σε οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή της πράξης, σε οποιαδήποτε τράπεζα του κόσμου, θα σας συνέδεε αυτόματα με τον υπερυπολογιστή της Ευρώπης και τα πρώτα 3 ψηφία που θα ενεργοποιήσουν την κάρτα σας θα είναι ο αριθμός 666. Εντός παρενθέσεως, παρακαλώ μην τρέξετε να ρωτήσετε τον τραπεζίτη σας. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πλήρη άγνοια. Από το βιβλίο «Ο τελευταίος παγκόσμιος δικτάκτορ 666» του Kidman, σελίδες 290-291. Που έγινε, είπε ότι κάθε άνθρωπος για να κάνει τις φορολογικές του συναλλαγές θα έχει τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ναι. Αυτός ο φορολογικός αριθμός μητρώου ενεργοποιείται ως 18 ψήφιος κωδικός με το 666 από τότε που ισχύει η συνθήκη Σέγγεν. Δηλαδή για να τον εδεχτεί το μεγάλο κομπιούτερ το οποίο υπάρχει στις Βρυξέλλες και το οποίο δέχεται τον ΕΚΑΜ, γιατί αναγάγεται σε ΕΚΑΜ, γιατί χωρίς τον αριθμό φορολογικού μητρώου κανείς δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Ναι. Και όταν έγινε 18 ψήφιος αριθμός, είναι 9 τα ψηφία για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, υπήρχε 8 ψήφιους. Για να γίνει 18 ψήφιους τι έκαναν, προσέθεσαν ένα 0 και φαίνεται το εξωτερικό διαφορετικό νούμερο ως 9 ψήφιο. Υπάρχουν και τα άλλα 9 τα οποία ενεργοποιούνται μέσα στο κομπιούτερ που είναι ο αριθμός κλειδί του κομπιούτερ το 666, είναι ο αριθμός της χώρας, χάνουμε και την πατρίδα. Το όνομα της πατρίδας μας ως Ελλάς φεύγει για να ενοποιηθεί στην παγκόσμια κυβέρνηση ως ένα νούμερο. Νουμεροποιείται και η πατρίδα μας. Και ο τρίτος αριθμός είναι ο αριθμός Καποδίστρια, ο οποίος είναι το διψήφιο, γιατί έχουμε 52 νομούς διψήφιο αριθμό και εκείνη το έβαλαν το σύστημα Καποδίστριας και έγινε τριψήφιο. Αυτό όλο ενοποιημένο πηγαίνει στο θηρίο των Βρυξελών. Και γίνονται όλα αυτά 18 νούμερα. Δηλαδή. Ακριβώς, ναι, γίνονται 18 και ακριβώς το 18 ψήφιο νούμερο των Αμερικανών το ίδιο πηγαίνει σαν μοναδικός ενιαίος κωδικός αριθμός μητρώου και των Αμερικανών πολιτών στο κέντρο του θηρίου, έτσι έχουν ονομάσει το μεγάλο κομπιούτερ που θα αναγνωρίζει κάθε πολίτη με ένα όνομα. Αυτό ήταν η αναφορά που έκανε ο Έντελμαν, ο κατασκευαστής, Ιουδαίος στην καταγωγή. Αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί εκεί πίσω μια και ότι χωρίς την κάρτα ο αριθμός δεν έχει το 666. Καταρχήν, ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Παπαδήμα που λέει ότι όλα τα μηχανογραφικά συστήματα, όπως και ο κύριος Λεοβέρδος έγραψε στον επενδυτή Ιούνιου 1997, ότι από την ανάγκη της συνθήκης Σέγγεν η μηχανογράφηση χρησιμοποιεί το 666. Οπότε είναι αστήριχτο. Ας δούμε τώρα αυτό τον ισόβιο μοναδικό αριθμό που μας δίνουν σε αντικατάσταση του προσώπου και του ονόματός μας με το 666. Πηγαίνει στο κομπιούτερ των Βρυξελών. Έχει
κωδικό το κομπιούτερ των Βρυξηλών το 666. Και ας πάμε στο βιβλίο, ο τελευταίος παγκόσμιος δικτάτορας του Κίντμαν, σελίδα 286, ο αριθμός 666. Ο χριστιανικός κόσμος οφείλει πολλά στη δόκτωρα Μέρι Ρέλφ, την οποία την έχουν κατηγορήσει πολλοί εντός παρενθέσεως ορθόδοξοι, οι οποίοι λένε ότι το 666 δεν είναι τίποτα, ότι είναι προτεστάτησα κτλ. Ενώ το Ιερό Πηδάλιο μας λέει, ακόμα και από τους αιρετικούς μπορούμε να παίρνουμε ό,τι θετικό λέγουν, χωρίς να παίρνουμε την αίρεσή τους. Η δε Μέρι Ρέλφ, όπως αποκαλύπτει το έγκυρο αμερικανικό περιοδικό Νέα τον ΗΠΑ και Παγκόσμια Επιθεώρηση, την θεωρεί απόλυτα αξιόπιστη. Στην έρευνά της έκανε μια συγκλονιστική ανακάλυψη ότι ο διεθνής ραβδοτός κώδικας είναι ο 18ψήφιος αριθμός στο κομπιούτερ που ονομάζεται το θηρίο του Βελγίου. Πήρε συναντεύξεις από μερικούς από τους μεγαλύτερους τραπεζίτες όλου του κόσμου. Αυτός ο αριθμός αποτελείται από τρία ψηφία. 6, 6, 6. Ο αριθμός 666 είναι ο διεθνής κωδικός αριθμός που ενεργοποιεί τον παγκόσμιο κομπιούτερ των Βρυξελών. Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, εντολοδόχοι της Bilderberg, γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό? Και αυτό σε απάντηση για την Εκκλησία της Ελλάδος, που μετά τις 20 Οκτωβρίου έβγαλε εγκύκλιο και είπε να πάρετε τον ΆΜΚΑ, δεν είναι τίποτα. Άλλη μία προδοσία του νέου ημερολογίου, η οποία ελέγχεται από μασονία και από το παγκόσμιο σύστημα της Bilderberg, συνεχίζει να προδίδει το Χριστό όπως έκανε και με τον οικουμενισμό, με τις συμπροσευχές, με τα παγκόσμια συμβούλια, με την άρση των αναθεμάτων και όλες τις αιρέσεις τις φιλοπαπικές που κηρύττουν οι κεφαλές της. Γι' αυτό προσέξατε και αποτυχιστείτε από αυτούς τους ποιμένας. Μαζί με τις ταυτότητες όμως επανήλθε και το θέμα του αριθμού 666 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σέγγεν. Αν αυτό νομίζω ότι μας γυρνάει στο μεσαίωνα, δηλαδή είναι τρελό να μιλάμε για την ταυτότητα και να απομονώνουμε ότι μόνο για την ταυτότητα δεν πρέπει να ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μια αναγνώριση. Μου φαίνεται ότι είναι τρελό να υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Η αποστολή των στοιχείων από τις επιχειρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο φορολογούμενος θα έχει μια κάρτα αγορών η οποία θα πρέπει να θα περιέχει ένα κώδικα που θα συσχετίζει τον άφημί του πελάτη με ένα μοναδικό κωδικό. Η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει τη δημιουργία ενός γραμμωτού κώδικα φορολογουμένου. Όπως προτείνει η ΓΓΠΣΙΓΜΑ, θα έχει 11 ψηφία συμπεριλαμβανομένου ενός check digit και θα λαμβάνεται με αίτηση από τον κάθε φορολογούμενο. Θα μπορεί να τυπωθεί σε μορφή γραμμωτού κώδικα και να πλαστικοποιείται έτσι ώστε να τον έχει μαζί του. Ηλεκτρονικά η υποβολή των αποδείξεων. Εφημερίς Μετρόπολης, 3η 18 Μαΐου 2010, σελίδα 19. Το κείμενο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Μαΐου ορίζει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταχωρούν σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μεταξύ άλλων την αξία των αποδείξεων, τον αφημί της επιχείρησης και την ημερομηνία. Όπως εμείς χρόνια οι σύλλογοι φωνάζουμε ότι θα προχωρήσει το σύστημα της αποκαλύψεως με το barcode. Το barcode που λειτουργούν αυτοί τι θα μας πούνε τώρα, ότι δεν είναι το EAN 13 που βγάζει 666? Ή μήπως θα μας πούνε ότι θα βάλουν ένα barcode, γιατί το επόμενο το barcode που ετοιμάζουν λειτουργεί και αυτό με το 666. Ο αριθμός αυτός θα μπορεί να τυπωθεί σε μορφή γραμμωτού κώδικα και να πλαστικοποιείται από τον πολίτη. Η ΓΓΠΣΙΓΜΑ θα παρέχει εκτύπωση για αυτόν τον σκοπό. Ακόμη θα παρέχει τον γραμμωτοκώδικα με μορφή JPEG για να μπορεί να φορτωθεί σε κινητό τηλέφωνο και να διαβάζεται από τους αρωτές σκάνερ των επιχειρήσεων. Η κωδικοποίηση, προσέξατε εδώ καλά, θα ακολουθεί το πρότυπο EAN 13, το οποίο έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι είναι το σύστημα που έχει το barcode 666. Επαναλαμβάνουμε, το EAN 13 είναι το σύστημα το ευρωπαϊκό
το οποίο έχει το 666 με τα δύο πρώτα ψηφία να έχουν τιμή 27, ακολουθεί ο δεκαψήφιος κωδικός και το ψηφίο ελέγχου. Έτσι δεν θα χρειαστεί σημαντική αλλαγή στους υπάρχοντες σκάνερ των καταστημάτων. Η νέα παγκόσμια τάξη, οι ουδαίοι ταλμουδιστές, επέβαλαν και στην Ελλάδα δια των οργάνων της Τζέφρι Παπαρντρέου Μινέικο και όλων των άλλων Εβραίων και προδοτών Ελλήνων την κάρτα του πολίτη. Γιατί σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα πάρουμε την κάρτα του πολίτη? Διότι περιέχει μέσα τον ΆΜΚΑ. Ο ΆΜΚΑ ως γνωστόν έχει το 666, όπως έχουμε αποδείξει και όπως έχουν πει οι ίδιοι, και βγαίνει και από τα μηχανογραφικά συστήματα. Επίσης έχει τον 18ψήφιο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο οποίος από την επιβολή της Έγκεν το 1998 εμπεριέχει και αυτός ως κλειδί τον 666. Ακόμη εμπεριέχει τον ισόβιο και μοναδικό εκλογικό αριθμό, τα στοιχεία τα ιατρικά κάθε πολίτη, εμπεριέχει εμφανώς το barcode, το 666 δηλαδή υπομορφή με barcode, έχει τσιπάκι που πάλι το τσιπάκι αναγνωρίζει ένα κωδικό που και αυτός έχει το 666. Αυτό για να μην λένε πολλοί που βάζουν δήθεν την εκκλησία να ψάξει τι, το αυτονόητο, το αποδεδειγμένο. Ότι έχει τόσα 666 η κάρτα του πολίτη και εμείς ψάχνουμε. Τώρα που βγήκαν οι ταυτότητες των αστυνομικών, πολλοί δεν γνωρίζουν γιατί δεν πρέπει να τις πάρουν, ας είναι και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Καταρχήν, οι ταυτότητες των αστυνομικών είναι πανομοιότυπες με τις παλαιές άλλες κάρτες που έβγαιναν, γιατί τις ελέγχει ένα μηχάνημα το οποίο περνάνε μέσα, και αν δείτε την πίσω πλευρά, αυτά τα συστήματα που έχει τα βελάκια και τα γραμμοκοσμήματα είναι ακριβώς το ίδιο όπως με το διαβατήριο, είναι δηλαδή μία μορφή διαφορετικής ανάλυσης του barcode system του 666. Από την άλλη πλευρά, όλα τα μηχανογραφικά συστήματα λειτουργούν με το 666. Τότε τι μας λέει ο κύριος Καμπέρης και η συναυτό, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν έχει τίποτα, όπως έλεγε, με τα διαβατήρια? Άρα τη στιγμή που έχει μοναδικό ισόβιο αριθμό, έχει τα γραμμοκοσμήματα που είναι άλλη ανάγνωση του barcode και διαβάζεται από το μηχανογραφικό σύστημα με το 666, δεν πρέπει να τους παραλάβουν οι αστυνομικοί, γιατί είναι συγκατάβασης, επειδή έχει το όνομά τους και έχει έναν ισόβιο και μοναδικό κωδικό αριθμό που ανοίγει με τα τρία εξάρια. Όσοι έχουν πρόβλημα που έχει το 666 η ταυτότητα των αστυνομικών, ας δούμε τώρα στο μηχανογραφικό σύστημα, κοιτάξτε καλά δεξιά, που έχει ένα bar code δίπλα από τη φωτογραφία του αστυνομικού. Οπότε το μηχανογραφικό σύστημα, το λέμε, το ξαναλέμε, γιατί βρε παιδιά δεν μπορεί να το καταλάβει ο λαός? Τόσο πολύ έχει πάθει τύφλωση η διανοιά του. Βλέπετε ξεκάθαρα ότι έχει το σύστημα 666. Εδώ βλέπουμε που είναι το barcode του στην τρίτη σελίδα στο διαβατήριο. Το νούμερο που διαβάζει η ανάλυση του RFID είναι ακριβώς το ίδιο με το barcode που είναι στην τρίτη σελίδα. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο γραμμωτός κώδικας barcode το 1970 στην Αμερική, περιείχε τον αριθμό 666, ο οποίος φαινόταν. Οι εταιρείες που τον λανσάριζαν με τα προϊόντα τους υπέστησαν μεγάλες οικονομικές ζημιές. Από τότε το κρύβουν επιμελώς. Έγιναν μελέτες από ηλεκτρονικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αποδεικνύουν ότι σε κάθε σύστημα barcode εμπεριέχεται ο αριθμός 666. Ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί έτσι έχουν ρυθμιστεί να λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παγκόσμια.
για να μην σας πούν οποιοδήποτε βγουν και πούν, και ειδικά μέσα από την Εκκλησία, ότι δεν υπάρχει το 666. Εδώ βλέπετε το μηχάνημα που αναγνωρίζει τον αριθμό barcode από το μικροτσίπ στον έλεγχο του διαβατηρίου κάθε χώρας. Μοιάζει με την ανάγνωση που έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Τι μας λέει το σκάνερ? Κινητός ασύρματος αναγνώρισης που διαβάζει αυτόματα τον αριθμό barcode 666 από το μικροτσίπ στον έλεγχο των διαβατηρίων κάθε χώρας, ομοιάζει με αναγνώριση που διαβάζει τον barcode πάνω στα πράγματα στα σούπερ μάρκετ. Μόνο που είναι ασύρματο. Δίκτυο σύνδεση. Ο αναγνώστη στέλνει τον αριθμό barcode του διαβατήριου στο δίκτυο σύνδεση, από εκεί στο αρχείο θηρίου των Βρυξελών, που υπάρχουν καταχωρημένα όλα τα στοιχεία των κατόχων ηλεκτρονικών διαβατορίων, ταυτοτήτων, καρτών κτλ. Παγκόσμια, όλων των ηλεκτρονικών κωδικών. Και εδώ βλέπουμε όλη την ανάλυση του διαβατηρίου, τον barcode, τα υδατογραφήματα και παραστάσεις που κάθε μία από τις 18 σελίδες που εμφανίζονται μόνο με τη χρήση ειδικών συσκευών. Μικροτσιπ που δείχνει ότι έχει μικροτσιπ, και με τον αριθμό barcode 666 και πώς βγαίνει το 666. Να κάνουμε μεγαλύτερο ζουμάρισμα. Εκεί, ακίνητο, κράτησε το λίγο. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το μικροτσιπ. Για όσους έχουν αμφιβολία. Και βλέπουμε το διαβατήριο τώρα, το μπροστινό τμήμα και το πίσω, όπως γνωρίζουμε είναι στην τελευταία σελίδα. Για να το δούμε πάλι, κρατήστε το αν θέλετε λίγο ακίνητο. Να το, εκεί διαλύζει. Εκεί αυτό που διαλύζει είναι το μικροτσιπ. Εδώ ακριβώς που είναι το δάχτυλο βλέπετε το μικροτσιπ που γυαλίζει. Αυτό είναι το μικροτσιπ. Για όσους μας πούν ότι ξέρετε στο διαβατήριο δεν υπάρχει μικροτσιπ, μην πλανάστε. Στην Αποκάλυψη να θυμάστε πάντα ότι λέει και πλανήσε και πλανήσε και ή δυνατόν πλανήσε και τους εκλεκτούς. Both languages' alphabets double as their numbers. Since letters are equivalent to specific numbers, we can understand how the number the Antichrist named can numerically be equivalent to 666 in Hebrew or Greek. It is interesting that not only do the brackets for the UPC codes employ three sets of lines that are visually equivalent to the lines for a 6, but the acronym for the World Wide Web, WWW, is equivalent to three sixes in the Hebrew alphabet. The English W is equivalent to the Hebrew Wa or Vav, which is the number 6 in Hebrew. Incredibly, the prefix for the World Wide Web address is three sixes, www, www equals vav